Τώρα έφυγε σήμερα το πρωί ένας από τους μεγάλους διδασκάλους ελληνικής γλώσσας, ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής, Χρήστος Τσολάκης. Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη, ενώ το πλούσιο έργο του παραμένει μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Όσο πιο σπουδαίοι είναι οι υπουργοί, έτσι, έχουν μεγάλο όνομα δηλαδή, πρωτοκλασάτη κλπ, τόσο μεγαλύτερη ζημιά κάνουν στην εκπαίδευση. Και θέλω να γίνω συγκεκριμένος σε αυτό. Το θέμα μας είναι να αρχίσουμε την εκπαίδευση από τα μικρά χρόνια, από τα νήπια, από τα προνήπια. Είναι δυνατόν να παίρνουμε τα Ελληνόπουλα από τα 3 χρόνια μέχρι επάνω, μέχρι το πανεπιστήμιο? Είναι δυνατόν? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι να προσανατολίσουμε την εκπαίδευση στην παιδεία. Δηλαδή, να βγάζουμε από το σχολείο τον μορφωμένο άνθρωπο, όπως λέγαμε παλιά. Παλιά λέγανε θα στείλω το παιδί μου στο σχολείο για να μορφωθεί. Τον μορφωμένο άνθρωπο, τον οποίο ξεχάσαμε σήμερα. Υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας, Ρηξικέλεθος, ένας από τους τελευταίους μεγάλους δασκάλους της νεοελληνικής γλώσσας. Ο Χρήστος Τσολάκης είναι μαθητής των μεγάλων δασκάλων, αλλά κατατάσσεται για μένα στην ίδια χωρία με τους δασκάλους του. Δηλαδή με τον Κακαϊδή, με τον Καϊαρά, με τον Βακαλόπουλο, με τον Αδριώτη, με τον Λίνο Πολίτη και τόσους άλλους που αυτοί ανέβασαν το επίπεδο του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο Χρήστος Τσολάκης γεννήθηκε το 1935 στο χωριό Μόρνα της ορεινής Πιερίας. Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος, αποφύτησε από το γυμνάσιο της Κατερίνης το 1956 και ως αριστούχος εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή. Μετά τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο, πραγματοποίησε μεταπτυχιακό στη Σουηδία. Δίδαξε στο Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης για 20 ολόκληρα χρόνια. Υπηρέτησε ως σχολικός σύμβουλος και μετείχε στις επιτροπές που εργάστηκαν για την εισαγωγή και την καλλιέργεια της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση και στο δημόσιο βίο. Ήταν επικεφαλής των συγγραφικών ομάδων, οι οποίες έγραψαν τα βιβλία Νεοελληνική γλώσσα για το γυμνάσιο και Έκφραση-έκθεση για το λύκειο. Τα παιδιά διαλέγονται με τα πράγματα, τα βλέπουν πρώτα. Καλό είναι να τα ψηλαφούν κιόλας, όχι μονάχα εκεί. Καλό είναι το εκεί, αλλά πιο καλό είναι απευθείας να έχουν διάλογο με μια πραγματικότητα. Με τη φύση ή με ό,τι άλλο, και από εκεί να συνάγουν τα συμπεράσματά τους και να διδάσκονται. Αυτό δεν γίνεται βέβαια, γιατί εμείς βάλαμε ανάμεσα στα πράγματα και στα παιδιά τα βιβλία. Και τα βιβλία μας αποξενώνουν από την πραγματικότητα, και αυτό είναι ένα λάθος. Ασχολήθηκε με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έδωσε πλήθος διαλέξεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ είχε αρκετές διακρίσεις. Μετά από πρόσκληση του Σουηδικού Υπουργείου Παιδείας, δίδαξε σε ξένους εκπαιδευτικούς τρόπους διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας, ενώ δίδαξε θεωρία της γλώσσας και μεθοδική στις παιδαγωγικές σχολές του Μάλμε και της Στοκχόλμης. Πραγματοποιούσε συνεχή σεμινάρια ελληνικής γλώσσας στα μέλη της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης, της οποίας υπήρξε επίτιμο μέλος. Όλοι εμείς που περάσαμε από τα χέρια του, που ήμασταν μαθητές του Χρήστου Τσολάκη, θεωρώ ότι ευλογηθήκαμε από το λόγο του, ευλογηθήκαμε από το πνεύμα του, πλουτίσαμε τον πνευματικό μας αλλά και τον ψυχικό μας κόσμο από τη διδασκαλία του. Ένας ανεκτήμητος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που για μένα ήταν δάσκαλος μέχρι προχτές, μέχρι λίγες μέρες, δηλαδή πριν αρρωστήσει. Η σχέση του Χρήστου Τσολάκη με την ΕΡΤΡΙΑ ήταν στενή. Για 12 συνεχή χρόνια οι εραστές της ελληνικής γλώσσας είχαν την ευκαιρία να ακούουν τον μεγάλο δάσκαλο μέσα από τη συχνότητα του 958 στην εκπομπή του «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική». Ο Χρήστος Τσολάκης το τελευταίο διάστημα επιμελούνταν ντοκιμαντέρ για την παιδεία και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το ντοκιμαντέρ επρόκειτο να προβληθεί από την ΕΡΤΡΙΑ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Ο Χρήστος Τσολάκης άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Δευτέρας σε ηλικία 77 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη στις 10.30 το πρωί.